Πώς βάζετε αυτό το πράγμα πια? Πώς το καλό το κάνει τόσο εύκολα? Εντάξει, νομίζω τα καταφέρνω, αλλά δεν θα αντέξω για πολύ έτσι. Πω πω πω, και πώς θυνίζουν γενικά τα μαλλιά, δεν τις καταλαβαίνω. Και αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, πώς τα βάζουνε στα πράγματα στα χέρια τους, τα κάνουνε? Αυτό το πράγμα που βοηθάει ακριβώς, δεν καταλαβαίνω. Ω, και πώς θα κάνω κοριτσίστικη φωνή? Αυτά τα δαχτυλίδια μου φαίνονται πως είναι λίγο μεγάλα. Έλος πια αυτή η Βικτόρια, τι στο καλό? Γίγαντας είναι και έχει τόσο μεγάλα δάχτυλα. Αυτό εδώ πέρα τώρα, τι το κάνουνε? Το βάζουνε μήπως τα μάγουλα? Δεν πάει άλλο. Παίρνω τη Βικτόρια αμέσως τηλέφωνο. Οχ, ο Παναγιώτης! Νομίζω καταλάβατε ότι ανταλλάξαμε ζωές. Γεια σου, Βικτόρια. Καταλαβαίνω ότι ανταλλάξαμε σώματα, όμως αυτό το πράγμα δεν παλεύεται. Μου είναι πολύ δύσκολο να βαφτώ και δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούμε το κάθε ένα καλλιντικό σου. Μα έλα ρε, αφού αυτό είναι κομμάτι της ζωής μου και εμείς είπαμε ότι θα ανταλλάξουμε ζωές. Και να ξέρεις, κι εγώ δεν κάνω και ό,τι πιο εύκολο εδώ πέρα. Α, και για θύμισέ μου λίγο για ποιο λόγο συμφώνησα σε όλο αυτό το πράγμα. Πας καλά, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Αφού είπαμε ότι άμα καταφέρεις 24 ώρες να ζεις τη ζωή μου, θα σου δώσω το δωμάτιό μου να το κάνεις γυμναστήριο. Καλά, εντάξει, θα προσπαθήσω. Όμως, ούτε στο υπόσχομαι, ούτε είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω. Τώρα, τι πρέπει να κάνω? Τι λες, πας καλά, αφού σου έχω στείλει ολόκληρη λίστα. Εντάξει, κατάλαβα, θα προσπαθήσω. Ωραία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ας πάρω λίγο κραγιόν. Όχι, δεν πάω στα χείλια σου. Πότε πρόλαβες εσύ να μπεις εδώ μέσα? Εντάξει, χαλάρωσε, δεν θα το πω και σε κανένα που μου φορές και ροζέ. Ναι, εντάξει, τώρα είμαι η Βικτόρια και θέλω να βαφτώ. Πας καλά, νομίζω η γυμναστική σου κάνει πολύ κακό, πρέπει να σταματήσει λίγο. Όχι, σοβαρά στο λέω. Είμαι η Βικτόρια. Απλώς έγινε ένα λάθος και με κατά λάθος στο σώμα του Παναγιώτη. Έλα τώρα, με δουλεύεις, ξέρω ότι είσαι ο Παναγιώτης. Όχι, δεν είμαι ο Παναγιώτης, έχω εδώ και αποδείξεις. Μήπως αρρώστησες, θέλεις βοήθεια? Α, ναι, σίγουρα χρειάζομαι βοήθεια. Λοιπόν, για βαθμολόγησε τα outfit μου από το 1 στο 10. Παραδέξου το, άντε, τι σε έβαλε να κάνεις Βικτόρια και ντύθηκες έτσι? Μα όχι, είμαι Βικτόρια, για ποιο λόγο δεν με πιστεύεις? Ίσως επειδή είσαι αγόρι και φοράς μακιγιάς με κοριτσίστικα ρούχα. Έλεος, επιτέλους, εσείς τα αγόρια δεν καταλαβαίνετε τίποτα ποτέ. Αυτό τι είναι, τι ακριβώς πρέπει να κάνω με αυτό? Τέλος πάντων, ας πάω κάπου αλλού. Λοιπόν, παιδιά, δεν παλεύετε άλλο. Ξεχάστε ό,τι είδατε. Θα πάρω αυτή τη στιγμή τη Βικτόρια και θα σταματήσουν όλα. 6. 7. Ποιος είναι πάλι? Έλα, τι θες? Έλα, Βικτόρια, λοιπόν, εγώ δεν θα συνεχίσω όλο αυτό το πράγμα. Έγινα ρεζίλι μπροστά στον Άγγελο. Με είδε με αυτά τα ροζ ρούχα και να πάω να βάλω κραγιόν. Και πρώτη φορά γίνομαι τόσο πολύ ρεζίλι στη ζωή μου. Έλα, εσύ πρέπει να παίξεις ότι είσαι εγώ. Ζήσε τη ζωή μου. Το είπα, μα δεν το πιστεύει. Καλά, πείσαν κάπως. Αλλιώς τέλος συμφωνία. Λοιπόν, έλα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή να με βοηθήσεις. Εγώ τώρα δεν μπορώ να έρθω. Έχω δουλειές. Άμα δεν έρθει αυτή τη στιγμή, εγώ θα το παραδεχτώ όλα. Πω, καλά, εντάξει, έρχομαι. Τώρα θα την περιμένω στο δωμάτιό της. Βασικά, ας την περιμένω κάτω. Αμάν, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν χωρίς εμένα. Γιατί τα χρησιμοποιούν αυτά κράγια τα κορίτσια? Ξέρεις, Άγγελε, δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου. Τέλος πάντων, γιατί είσαι εδώ? Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει να με έχει η Βικτόρια ή ο Παναγιώτης. Εγώ θέλω να πάρω την μπλουζά μου που πήρε η Βικτόρια. Αυτή την μπλουζά που μου κοστάς 2 εβδομάδες. Ναι, σωστά. Ποια μπλουζά ήτανε? Θα έπρεπε να ξέρεις. Ναι, έχεις δίκιο. Έλα, ορίστε, η μπλούζα. Δεν είναι αυτή η μπλούζα. Παιδιά, κοιτάξτε. Ο Παναγιώτης έχει ντυθεί σαν κορίτσι και φοράει και make-up. Κλείστε αυτή τη στιγμή, αλλιώς θα σπάσω το ξύλο. Όχι, τι έγινε, η Βικτόρια ποτέ δεν θα μιλάει για μαντρική φωνή. Εννοούσα ότι θα σε χτυπήσω. Πας καλά. Παναγιώτη. Άρα, Παναγιώτη σε λέει,
Νομίζω ότι το λένε Βικτόρια. Σας έπιασα. Όχι, τι λες. Απλά τον είπα Παναγιώτη επειδή έτσι έχω συνηθίσει. Σταματήστε να δικαιολογείτε τη συμπεριφορά σας. Πείτε μου τι γίνεται. Τίποτα. Αφού σου είπαμε ότι είμαστε μια χαρά. Απλώς αλλάξαμε σώματα. Ναι, μη σκεφτείτε ποτέ να πάτε ηθοποιοί στη ζωή σας. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το θέμα σου. Μη μιλάς, αλλιώς θα σπάσει το ξύλο. Ναι, εντάξει, αφήστε το. Βικτόρια απλά έκανε όλο αυτό το σχέδιο για να μην μου περιστρέψει την μπλούζα. Μα τι λες για τέτοια βλακεία. Πού το σκέφτε. Όχι, ξέχασα να αλλάξει τη φωνή σου, μιλάς σαν γυναίκα πάλι. Όχι, απλά μου μπήκε κάτι, ένα μυγάκι. Επίσης, τι ρωτάς εμένα, δίπλα σου είναι η Βικτόρια, εγώ τίποτα δεν ξέρω. Καλά, ας πούμε ότι σας πιστεύω. Βικτόρια, τα γύρω σου, χαμός γίνεται. Και τι θες να κάνω, εγώ δεν είμαι καθαρίστρια. Αυτό ποτέ δεν θα το λέγει η Βικτόρια. Θα έρθει η μαμά της εδώ και θα τη μαλώσει. Ναι, σωστά, το ξέχασα. Ναι, ακριβώς. Πήγαινε, μάζεψε. Και κοίτα, έχει πάρα πολύ σκόνη. Να ξεσκονείς κιόλας, μην ξεχάσεις. Άγγελε, πάμε εμείς να κάνουμε γυμναστική, άντε. Όχι, είχαμε πει στην κυρία Αναστασία να τους επιστρέψουμε το αυτοκίνητο. Και εσύ είχες πει ότι θα ήταν πανεύκολα. Τι, εγώ ποτέ δεν το έχω πει κάτι τέτοιο. Και γενικά, τίποτα δεν έχει ζητήσει η κυρία Αναστασία. Μη λες ότι σου ήρθε. Τι λες, αφού το έχεις πει. Καλά, εντάξει, μπορεί να το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε. Λογικά όντως ήταν εύκολο αφού το είπα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο? Αφού είχες πει ότι θα ήταν πανεύκολο. Λογικά δεν μέτρησα καλά τη δύναμη. Μετακινήθηκες το λίγο. Όχι. Ξέρεις κάτι, δεν νιώθω καλά. Αρχίζω να ζαλίζομαι. Λοιπόν, πάμε σπίτι και κάποιος άλλος θα της το μεταφέρει. Γενικά, γιατί άμα ζητήσει κάτι τέτοιο. Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Ναι, τέλος πάντων, πάμε Παναγιώτη γυμναστική. Γυμναστική, εγώ δεν θα αντέξω σήμερα τίποτα άλλο. Εγώ θα μπορούσα πάντα να κάνω γυμναστική. Βικτόρια, εσύ ποτέ δεν θα έκανες γυμναστική. Απλά, τώρα έχω όρεξη εννοούσα. Ναι, πάμε τώρα για γυμναστική. Παναγιώτη, πρέπει να μας δείξεις πώς κάνουμε γυμναστική. Επίσης, εσύ ποτέ δεν κουράζεσαι. Ναι, δεν κουράζομαι, καλά πάμε. Άντε Παναγιώτη, δείξε μας τι να κάνουμε. Καλά. Τώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Και τώρα πρέπει να σηκωθείτε. Τέλος πάντων, σηκωθείτε, εκεί πάνω. Δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο. 1, 2, 3, 4, 5. Μπράβο, Βικτόρια! Πολύ καλά τα καταφέρνεις, έτσι ακριβώς! Βικτόρια, δεν νομίζω ότι το έχεις με τη γυμναστική. Μπράβο. Τέλος πάντων, Παναγιώτη, κάνει κάτι να σε δω. Δεν σε βλέπω να κάνεις καθόλου γυμναστική. Τώρα, θα δεις. Απλά έχανα γυμναστική το πρωί. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ανεβαίνετε και κάνετε έτσι. Οπ. Και τι ακριβώς γυμνάζουμε αυτό? Τι, τα πάντα, πόδια, χέρια, δεν βλέπεις? Μου φαίνεται πως το κάνεις λίγο λάθος, θα πρέπει να κουνάς μαζί τα πόδια. Άσε μας, Βικτόρια, εσύ που ξέρεις. Και γενικά, εγώ σήμερα έχω κάνει πολύ γυμναστική. Κάντε εσείς καλύτερα τώρα. Και μαζί κουνείς τα πόδια και ξεχωριστά όπως θέλετε. Εγώ θα σας κοιτάω άμα το κάνετε καλά. Άντε, πηγαίνετε. Κουράστηκα. Πάμε σπίτι, ρε παιδιά. Σιγά, ρε παιδιά, πανεύκολο είναι. Ας κάνουμε και τίποτα άλλο. Όχι, τέλος. Πάμε σπίτι, δεν μπορώ άλλο. Ναι, ακριβώς. Άντε, πάμε. Εγώ από πότε σας το λέω, ήδη μπορεί να βρέξει σε λίγο. Τι τρέχετε στο δρόμο? Σιγά, ρε Παναγιώτη, αφού εσύ συνέχεια δεν τρέχεις στο δρόμο. Πώς γίνεται να κουράστηκες? Άλλο εγώ. Και γενικά δεν έκανε σχεδόν καμία άσκηση. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Τι έχω πάθει, σας είπα. Έκανα το πρωί πολύ σοβαρή γυμναστική. Και τώρα είμαι κουρασμένος. Γενικά δεν νιώθω όλη μέρα καλά. Λοιπόν. Λοιπόν, Βικτόρια, πήγαινε να φτιάξουμε ένα τσάι. Τι, εγώ υπηρέτρια, είμαι εδώ πέρα. Ναι, είμαι καλεσμένος. Πήγαινε. Έφυγε ο Άγγελος. Ναι, έχει πάει πάνω. Λοιπόν,
Τέλος, δεν αντέχω άλλο με αυτό το πράγμα με την ανταλλαγή σωμάτων. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει μέχρι το τέλος να προσποιούμαστε ότι έχουμε ανταλλάξει σώματα. Μα δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Έχω γίνει καθαρίστρια, υπηρέτρια. Έχω προσπαθήσει να βαφτώ. Και επιπλέον δεν μπορώ να κάνω τούτη και τη γυμναστική μου. Δεν αντέχω άλλο. Καλά, και για μένα δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Αφού έχω κάνει τόση γυμναστική που εγώ καθόλου γυμναστική δεν κάνω. Με έχετε βάλει να κάνω μονόζυγο, να σηκώνουμε, δεν ξέρω, ό,τι άλλο υπάρχει. Ακόμα και το αμάξι της κυρίας Αναστασίας προσπαθούσα να σπρώξω. Εντάξει μωρέ, σιγά το πράγμα. Λοιπόν, τέλος τώρα, πάνω τα πω όλα. Περίμενε, άμα του τα πεις όλα, τότε τέλος η συμφωνία μας και δεν θα σου δώσω το δωμάτιο αν κάνεις το γυμναστήριο που ήθελες. Σιγά το πράγμα μωρέ. Ξέρεις τι, θα βρω άλλο χώρο να φτιάξω το γυμναστήριό μου. Έλεος, αυτός δεν είχε τίποτα δύσκολο. Σιγά το πράγμα, εγώ εδώ πέρα έτρεχα και δεν ξέρω κι εγώ τι έκανα, πάρω λίγο να λιποθυμίσω. Βικτόρια, πού είναι το τσάι μου? Δεν θα πάρεις κανένα τσάι. Τέλος, εγώ δεν είμαι ούτε η Βικτόρια, είμαι ο Παναγιώτης. Και δεν είμαι επίσης ούτε η κυπηρήτριά σου. Έλα, τι μας είπες? Τι ήδη, σου τα είπε όλα. Τι να μου πει? Ναι, τώρα πια τα ξέρει όλα. Δεν έχουμε αλλάξει εμείς οι δύο σώματα. Ναι, εγώ νομίζω ότι θα καταφέρεις να κρατηθείς. Λοιπόν, φτάνει, νομίζετε ότι δεν έχω καταλάβει ότι αλλάξατε σώματα? Επίσης, γιατί το κάνετε αυτό το θέμα? Λοιπόν, ήθελα να χτίσω ένα γυμναστήριο εδώ πέρα στο δωμάτιο και μου βάλε πρόκληση να αλλάξει με τις ζωές μας, δηλαδή να ζήσω εγώ τη ζωή της και εκείνη να ζει τη ζωή μου για 24 ώρες. Και άμα άντεχα, θα μου δίνει το μισό δωμάτιο. Αλλά τελικά, απέτυχα. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ναι, όμως τόση προσπάθεια τζάμπα, λίγο σου έμενε και σένα. Τέλος πάντων, τώρα κάνε ένα γυμναστήριο.